Η επανασυσπήρωση και η ανασυγκρότηση του Πασόκ είναι ο στόχος της διαδικασίας εκλογής νέου Προέδρου του Πασόκ, με τη συμμετοχή να ξεπερνά τις προσδοκίες των κομματικών στελεχών της βάσης. Στη Διωτεία, στα 10 σημεία που έχουν στηθεί κάλπες, όπως προβλέπει η σχετική εγκύκλειος, η προσέλευση είναι μεγάλη και η διαδικασία εξελίσσεται χωρίς προβλήματα. Πιστεύω ότι η σημερινή ημέρα είναι καθοριστική και αυτό βέβαια καθορίζεται και από την συμμετοχή των μελών, των φίλων του Πασόκ, οι οποίοι προσέρχονται στις κάλπες. Εγώ, αν και στην αρχή ήμουν απογοητευμένος ότι δεν θα έχω μεγάλη συμμετοχή, από ό,τι είδα και στο δίστομο που πήγα και στη Λιβαδιά αλλά και στις άλλες πόλεις όπου έχουμε στήσει κάλπες, βλέπω ότι υπάρχει μια συμμετοχή η οποία τουλάχιστον τις δικές μου τις προσδοκίες τις ξεπερνάει. Νομίζω ότι έχει μια πολύ ικανοποιητική συμμετοχή και μια ανταπόκριση του κόσμου για τις σημερινές συνθήκες πάρα πολύ καλή. Οι κάλπες θα κλείσουν στις 5 το απόγευμα με ανοιχτό το ενδεχόμενο παράταση της διαδικασίας σε σημεία όπου υπάρχει προσέλευση. Κάλπες δεν είμαστε. Ανοιχτά είναι πάντοτε, μέχρι τις 5 η ώρα θα είναι ανοιχτές οι κάλπες. Πιστεύω ότι αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν και μετά τις 5 και είναι εδώ να ψηφίσουν, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να δώσουμε παράταση. Σύντομα θα έχουμε και τα αποτελέσματα, αρκετά σύντομα. Πιστεύω ότι μέχρι τις 7 η ώρα θα έχουμε τα αποτελέσματα και ως προς τη συμμετοχή, αλλά και ως προς την προσμέτρηση των ψήφων, γιατί ένα είναι το ψηφοδέλτιο και το λευκό θα είναι και πολύ γρήγορες οι διαδικασίες. Αυξημένη παρουσιάστηκε η προσέλευση μελών και φίλων του Πασόκ και στην περιοχή της Στίβας. Η προσέλευση του κόσμου είναι αρκετά σημαντική και μεγάλη, θα έλεγα σήμερα. Πέρα από κάθε προσδοκία, και οφείλω να ομολογήσω ότι εκτός από τα εγγεγραμμένα μέλη, υπάρχουν και πολλοί νεολαίοι, πολλοί νέοι άνθρωποι, ότι έρχονται σήμερα εδώ να ψηφίσουν, παρότι οι διαδικασίες είναι πάρα πολύ απλές. Και επίσης οφείλω να ομολογήσω ότι το χρονικό διάστημα είναι πάρα πολύ μικρό ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος.